Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, να στηριχτεί γενναία η ακτοπλοεία, διότι κυρίες και κύριοι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα εκεί. Ημερόπλια, εσωτερικές μετακινήσεις νησιωτών που ζητήσαμε να απαγορευθούν, οι περιορισμοί από την Αθήνα, από τον Πειραιά, γενικά οι μετακινήσεις προς τα νησιά, η μετατροπή των δομών στα δύο νησιά που υπάρχουν, δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, στην Κόγια τη Λέρο, η μετατροπή τους σε κλειστές, για το οποίο βεβαίως και τι δεν ακούσαμε, αλλά είχαμε το θάρρος δημόσια να το πούμε, ότι κλείστε τις δομές, δεν μπορεί να είναι ο τοπικός πληθυσμός περιορισμένος και να είναι ανοιχτές οι δομές. Να πούμε εδώ μια μικρή παρένθεση, δεν είναι φυλακισμένοι, οι δομές δεν είναι φυλακές, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας θέλοντας να οδηγήσουν στα άκρα μια τέτοια συζήτηση, μιλάνε για ανθρωπισμό. Ναι, είναι ένα πρωτίστως ανθρωπιστικό μέτρο. Και είναι βεβαίως και ένα μέτρο το οποίο δείχνει ότι είναι μια χώρα ευνομούμενη. Και είναι και ένα μέτρο το οποίο είναι απολύτως συμβατό και με τη συνθήκη της Γενέβης, η οποία δίνει το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να διεκδικήσουν, να ζητήσουν από μια χώρα την οποία επισκέπτονται, να ζητήσουν άσυλο. Χαίρομαι γιατί η αποσυμφόρηση προχώρησε. Η αποσυμφόρηση προχώρησε σε ποσοστά 15% και 24% σε Λέρο και Κο και δεν υπολογίζουμε σε αυτά τα ποσοστά περίπου 750 οι οποίοι είχαν έρθει τον Μάρτιο και ήταν διάσπαρτοι σε Καστελόριζο, Σίμι, Ρόδο, Κάλυμνο κτλ. Και Ζητζιά και αυτοί όλοι μεταφέρθηκαν. Και είναι σε εξέλιξη η συνέχιση της αποσυμφόρησης. Και μας αυτό μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. 4 Μαΐου θα ξανανοίξουν οι μετακινήσεις. Όχι για μας, δεν ισχύουν για μας για τα νησιά ότι ισχύει την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα τα δούμε μετά. Να πούμε μεγάλη μάχη αυτή την πρώτη περίοδο βεβαίως ήταν η υγεία. Τώρα μας δόθηκε πριν από 4 εβδομάδες με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μια από τις πολλές, μας δόθηκε η δυνατότητα να συνδράμουμε κι εμείς στους εξοπλισμούς των δομών υγείας. Και την αξιοποιήσαμε αυτή τη δυνατότητα, νομίζω με έναν στοχευμένο τρόπο. Και λέω γιατί στοχευμένο, γιατί είναι εξοπλισμός ο οποίος έλειπε, είναι εξοπλισμός ο οποίος είναι απαραίτητος και κρίσιμος για την διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού, αλλά είναι και ένας εξοπλισμός ο οποίος μένει για πάντα, όταν με το καλό τελειώσουμε από αυτό που τώρα μας βασανίζει και θα υπηρετεί πάντα τις ανάγκες της υγειονομικής θωράκισης των νησιωτών και των επισκεπτών. Αναφέρομαι πρωτίστως στα μηχανήματα μοριακών εξετάσεων να πάψουν να ταξιδεύουν στο Παστέρ από τα νησιά και να κάνουμε μία, δύο και τρεις μέρες για να έχουμε απαντήσεις, να μπορούμε μέσα σε μία ώρα να έχουμε απάντηση για το αν είναι θετικό ή όχι κάποιος που εξετάζεται. Και όχι μόνο για τον κορονοϊό, τα μηχανήματα αυτά, ο εξοπλισμός αυτός είναι για όλα τα λοιμώδη νοσήματα, πάνω από 30 ασθένειες. Και είναι 7 τα μηχανήματα αυτά. Είναι 7 σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Είναι Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, Λέρος, Σύρος, Νάξος, Σαντορίνη. Νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αυτή τη διασπορά, με τα μηχανήματα αυτά, να αντιμετωπίσουμε σε πάρα πολύ καλούς χρόνους πια ό,τι μας προκύψει ως προς αυτό. Είναι οι αναπνευστήρες οι οποίοι παραγγέλθηκαν. Αναπνευστήρες οι οποίοι παραγγέλθηκαν και για την Δωδεκάνησο και για τις Κυκλάδες, 14. Δύο έχουν παραδοθεί, συν 14 που έχουν παραγγελθεί. Και να πω εδώ ότι σε όλο τον πλανήτη γίνεται ένας τεράστιος πόλεμος και εμπορικός και διπλωματικός για να βρεθεί εξοπλισμός ιατρικός και για να βρεθούν και τα αναλώσιμα τα οποία χρειάζονται. Και σε αυτόν τον πόλεμο τον παρακολουθούμε κι εμείς στην τηλεόραση. Τον ζούμε όμως καθημερινά στα γραφεία μας και θέλω να ευχαριστήσω τους υπηρεσιακούς οι οποίοι μαζί μας και δίπλα μας δίνουν αυτή την υπέροχη μάχη. Είναι η θάλαμη απομόνωσης ασθενών. Η θάλαμη απομόνωσης είναι σε Ρόδο. Επιτρέψτε μου να δω τις σημειώσεις μου. Πάρο, Σαντορίνη, Τίνο, Κάρπαθο, Κάλυμνο. Με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμος, είτε για τα μοριακά μηχανήματα είτε για τους θάλαμους απομόνωσης. Ξέρετε, οι νησιώτες μας λέει: Α, πήρατε αυτό σε αυτό το νησί, γιατί δεν το πήρατε και εδώ. Εμείς δεν έχουμε πει όχι σε οποιοδήποτε αίτημα είχαμε. Όπου μας ζητήθηκε, είπαμε ναι.
Okay. Λοιπόν, παράδειγμα στην ΚΟ δεν μας ζητήθηκε θάλαμος από μόνος. Το λέω γιατί ερωτήθησαν οι δομές υγείας, οι μεγάλες δομές υγείας που μπορούν να σηκώσουν τέτοιο εξοπλισμό. Υγειονομικό υλικό τώρα. Στο υγειονομικό υλικό δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και η αλήθεια δεν έχουμε βρει όλο αυτό το οποίο θέλαμε. Παραγγελίες μας είναι στον αέρα, δηλαδή έχουν δοθεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε υγειονομικό υλικό. Νομίζω αυτό όλοι το καταλαβαίνουν. Έχουμε βρει ποσότητες, έχουμε παραδώσει, όχι όλες, όχι παντού, αλλά συνεχίζουμε αυτή τη μάχη, η οποία επαναλαμβάνω είναι παγκόσμια. Κλείνω με δύο παρεμβάσεις στην υγεία. Το ένα είναι, έχει να κάνει με την τηλεϊατρική. Εκεί τρεις περιφέρειες, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και εμείς, με μία start-up εταιρεία ελληνική, δώσαμε τη δυνατότητα της τηλεϊατρικής. Σε αυτή τη φάση είναι δωρεάν. Εμείς έχουμε δεσμευτεί δημόσια, είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία μεγάλη συζήτηση με την εταιρεία αυτή, να συνεχίσουμε την συνεργασία μας και να συνεχίσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία αυτή δωρεάν στους όλους τους νησιώτες και να πληρώνει η περιφέρεια το κόστος αυτό. Και κλείνω με το ΕΚΑΒ. Στο ΕΚΑΒ μάθαμε, γιατί και εμείς σας είπα δεν τα ξέραμε όλα, μάθαμε με αυτή την κρίση ότι υπήρχε ένας μόνο κλωβός αρνητικής πίεσης για όλη την Ελλάδα. Και ζητήσαμε από το ΕΚΑΒ να μας πούν οι ίδιοι ποιοι είναι οι πιο σύγχρονοι κλωβοί αρνητικής πίεσης στον κόσμο, σε ποιο εργοστάσιο, ποιος είναι ο κατασκευαστής. Μας έδωσαν όλα τα στοιχεία, τις προδιαγραφές, το μοντέλο, τα πάντα στην Νορβηγία και παραγγείλαμε δύο μέχρι στιγμής. Δίνουμε μάχη για να έρθουν και αν βρούμε κι άλλους, θα παραγγείλουμε κι άλλους. Πάω στον τουρισμό, που είναι τη μεγάλη ερώτηση σήμερα, η μεγάλη αγωνία. Χθες είχαμε τα μέτρα, ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα. Δεν ακούσαμε πολλά πράγματα. Εγώ θα έλεγα ακούσαμε πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα για τον τουρισμό. Και είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις σήμερα. Θα ξεκινήσω από αυτό. Γιατί θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς στους πολίτες. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά πράγματα ως παράγοντες, παράμετροι αυτής της συζήτησης. Είναι τα πρωτόκολλα των αεροπορικών μετακινήσεων, τα πρωτόκολλα εννοώ από πλευράς των λοιμοξιολόγων, της διεθνούς ευρωπαϊκής κοινότητας της ιατρικής, τα πρωτόκολλα λειτουργίας των ξενοδοχείων, τα πρωτόκολλα λειτουργίας του κλάδου της εστίασης, της αγοράς, γιατί η οικονομία είναι όλη αγορά. Λοιπόν, όταν αυτά μπουν στο τραπέζι και η εικόνα που έχουμε είναι ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι στο τραπέζι τα πρωτόκολλα των ξενοδοχείων, θα αρχίσουν να παίρνονται οι αποφάσεις και από τους επιχειρηματίες και από την δημόσια διοίκηση, η οποία πρέπει να αποτυπώσει την κατάσταση στην αγορά και να πάρει και αυτή τις αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, εδώ τα πράγματα είναι, σε αυτό που σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, εδώ τα πράγματα είναι κυρίως εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, λίγες είναι οι αποφάσεις που εμείς μόνοι μπορούμε να πάρουμε. Γιατί έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην οποία υπάρχουν κράτη τα οποία θα θέλανε σήμερα, κάποια το ψελίζουν, να είναι κλειστά τα σύνορα μέχρι το Δεκέμβριο. Έχουμε όμως και τις αεροπορικές εταιρείες που εδώ, να σας πω, οι μεγάλοι σύμμαχοι οι δικοί μας είναι όλες οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Όλες, πραγματικά όλες οι εταιρείες όλου του κόσμου. Εμείς θέλουμε σεζόν τουριστική. Αυτό που μέσα στην όποια νέα κανονικότητα μπορούμε να κάνουμε. Και θα δουλέψουμε γι' αυτό. Έχουμε ενημερώσει την κυβέρνηση, είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τα στελέχη, τα κυβερνητικά και συνεργάτες του Πρωθυπουργού και με το Υπουργείο Τουρισμού και με το Οικονομίας, γιατί όλοι εμπλέκονται σε αυτό. Πώς θα στηριχτούν οικονομικά επιχειρήσεις, τι τα πρωτόκολλα κτλ. Πώς θα λειτουργήσουμε συνολικά. Έχουμε ενημερώσει ότι και από την πλευρά μας, οτιδήποτε χρειαστεί να δαπανηθεί, θα το δαπανίσουμε. Εάν χρειαστεί να ξυλώσουμε όλο μας το τεχνικό πρόγραμμα, θα το κάνουμε. Για να βάλουμε χρήματα απαραίτητα για να ξαναξεκινήσει η οικονομία και ο τουρισμός μας. Η ερώτηση του επισκέπτη, ο οποίος στη χώρα από την οποία βρίσκεται σήμερα, στο σπίτι του, ρωτάει αν πάμε εκεί διακοπές, πώς είναι υγειονομικά η κατάσταση. Λοιπόν, αύριο εντάσσουμε. Αύριο τυπικά περνάει σε συνεδρίασή μας η αύξηση κατά 2 εκατομμύρια ευρώ ακόμα των δαπανών μας για τη θωράκιση των δομών υγείας. 2 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν επιπλέον χρήματα τα οποία παίρνουμε από το τεχνικό μας πρόγραμμα για να τα ρίξουμε στη θωράκιση της δημόσιας υγείας στα νησιά.
Όλες οι έρευνες, γιατί πήραμε και καινούριους συνεργάτες στον τουρισμό, εγνωσμένης αξίας, όλες οι έρευνες σε όλο τον κόσμο δείχνουν ότι η κλεισούρα αυτή, ο περιορισμός αυτός των ανθρώπων όλου του πλανήτη, έχει οδηγήσει σε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για ταξίδια. Εμείς πιστεύουμε ότι όποτε επιστρέψουμε στην όποια, επαναλαμβάνω, νέα κανονικότητα, είμαστε διστακτικοί σε αυτό, γιατί είναι πολλές, επαναλαμβάνω, οι απαντήσεις που δεν έχουμε να δώσουμε σε αντίστοιχες ερωτήσεις, θα πρωταγωνιστήσουμε και πάλι.